Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για προβλήματα που σχετίζονται με την ισορροπία της αγοράς και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τέτοια προβλήματα γύρω από την ισορροπία της αγοράς με το πρόγραμμα Maxima, χρησιμοποιώντας τεχνικές υπολογιστικής άλγευρας. Η ισορροπία της αγοράς νομίζω ότι σας είναι πολύ οικία, τόσο από την ύλη του μαθήματος εισαγωγής στα οικονομικά 1 και πιθανόν και από τη διδασκαλία σχετικού μαθήματος πέρσι στο Λύκειο. Λοιπόν, μία διευκρίνηση που θα χρειαστεί να δώσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση, τη συνέχεια της συζήτησής μας πιο απλή, είναι λίγο γύρω από τη συνάρτηση και την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης ή, αν θέλετε, επίσης και τη συνάρτηση παραγωγής και την αντίστροφη συνάρτηση παραγωγής. Πολλές φορές γίνεται μία σύγχυση γύρω από αυτούς τους όρους σε σχέση με την καμπύλη ζήτησης ή καμπύλη παραγωγής, και θα πρέπει λιγάκι εδώ να τα διευκρινίσουμε αυτά τα δύο ξεχωριστά πράγματα. Λοιπόν, με τον όρο, κυρίες και κύριοι, συνάρτηση ζήτησης, εννοούμε μία σχέση η οποία συσχετίζει την ποσότητα ενός προϊόντος σε σχέση με την τιμή του. Με λίγα λόγια, είναι μία σχέση αυτής εδώ της μορφής, που λέει ότι αν ξέρουμε την τιμή ενός προϊόντος, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητά του. Αυτό εδώ είναι λιγάκι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στα διαγράμματα προσφοράς και ζήτησης, με τη λεγόμενη καμπύλη προσφοράς ή καμπύλη ζήτησης, όπου αντίστοιχα παριστάνουμε την τιμή ως προς την ποσότητα. Αυτές εδώ οι σχέσεις ονομάζονται αντίστροφες συναρτήσεις στο συγκεκριμένο παράδειγμα ζήτησης, αλλά πολύ εύκολα νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό ισχύει και για την προσφορά. Με λίγα λόγια, θα χρησιμοποιούμε αυτούς τους δύο όρους, όπου με τη συνάρτηση ζήτηση θα εννοούμε μία σχέση όπου στο αριστερό μέλος είναι η ποσότητα και στο δεξί μέλος είναι η τιμή, ενώ με τον όρο αντίστροφη συνάρτηση ζήτηση και ή ισοδύναμα καμπύλη ζήτηση θα εννοούμε μία σχέση όπου στο αριστερό μέρος υπάρχει η τιμή και στο δεξί μέλος υπάρχει η ποσότητα. Σας υπενθυμίζω ότι στα διαγράμματα και στις γραφικές παραστάσεις που μπορούμε να δούμε σε ένα βιβλίο εισαγωγής στα οικονομικά, γύρω από την προσφορά και τη ζήτηση, αυτό που παριστάνεται διαγραμματικά, γραφικά, είναι η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και όχι η συνάρτηση ζήτησης. Ελπίζω να έχουμε λίγο ξεκαθαρίσει αυτούς τους δύο όρους, τι είναι και τι εννοούμε, γιατί αργότερα θα τους χρειαστούμε. Με το Maxima μπορούμε να κάνουμε την επίλυση είτε ως μιας παράστασης, είτε ως προς P, είτε ως προς Q, με λίγα λόγια, είτε ως προς την τιμή, είτε ως προς την ποσότητα, και αν έχουμε τη μία σχέση, να πάρουμε την άλλη ή το αντίστροφό της. Σας θυμίζω ότι στα διαγράμματα που παριστάνουν την καμπύλη προσφοράς ζήτησης ή ακόμα και την ισορροπία της αγοράς, αυτό το οποίο εκφράζεται διαγραμματικά είναι οι αντίστροφες συναρτήσεις και της ζήτησης και της προσφοράς, όχι η συνάρτηση ζήτησης. Με λίγα λόγια, αν θυμάστε, έχουμε στον οριζόντιο άξονα την ποσότητα και στον κάθετο άξονα την τιμή. Αυτός εδώ ο τρόπος αναφέρεται στην αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς. Τώρα, γύρω από αυτό το θέμα, νομίζω ότι σας είναι πολύ οικία επίσης και η συζήτηση γύρω από τις εξισώσεις που παριστάνουν τη ζήτηση και την προσφορά, οι οποίες μπορούν να γραφτούν με έναν τέτοιο τρόπο. Το α, το β, το σ και το d εδώ είναι σταθερές και παίρνουν θετικές τιμές. Προσέξτε λίγο ότι εδώ έχουμε ένα μείον που σημαίνει ότι η ζήτηση μειώνεται όσο αυξάνεται η ζητούμενη. Λάθος. Κόψε. Από την αρχή. Μερικοί ορισμοί, κυρίες και κύριοι, γύρω από τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς. Νομίζω ότι σας είναι πολύ οικοί αυτοί εδώ οι όροι, όπου με τις εξισώσεις της ζήτησης και της προσφοράς, με λίγα λόγια με τις αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, περιγράφουμε την ισορροπία της αγοράς και λύνοντας ως προς P ή ως προς Q, μπορούμε να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες ποσότητες και τιμές που συμβαίνουν σε αυτή την ισορροπία. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τη χρήση αυτών των υπολογισμών στο Maxima ή γενικά σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικής άλγευρας, θέλω να σας πω ότι είναι πολλές φορές προτιμότερο να γράφουμε αυτές τις σχέσεις ως συναρτήσεις, όπως για παράδειγμα δίνονται εδώ.
Εδώ με τον όρο DQ εννοούμε την τιμή που προκύπτει από την ζήτηση ενός προϊόντος σε ποσότητα Q με δεδομένους τους συντελεστές A και B. Με αυτήν εδώ τη σχέση εννοούμε την τιμή που προκύπτει από την προσφορά ενός προϊόντος σε ποσότητα Q με τους συντελεστές C και D. Αντί να γράφουμε δηλαδή το σύστημα με αυτόν τον τρόπο, προτιμούμε να το γράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει να κάνει όχι τόσο πολύ με αυτά που ξέρουμε από την οικονομική θεωρία, όσο με τον τρόπο που είναι επιθυμητός για να καταλήξουμε ασφαλέστερα, ταχύτερα και με πιο μεγάλη ευκολία στην επίλυση της ισορροπίας της αγοράς υπολογιστικά και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια τις τιμές που προκύπτουν από τη λύση σε άλλους υπολογισμούς. Θα δούμε επίσης ότι μπορούμε να λύσουμε την ισορροπία της αγοράς και με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, σας το ξαναλέω, αυτός εδώ είναι πιο ευέλικτος όσον αφορά επιπλέον υπολογισμούς και γενικά τον προτιμούμε. Αν λοιπόν στη συνέχεια βλέπουμε τέτοιους όρους όπως εδώ το DQ ή το SQ, αυτό το DQ σημαίνει ότι είναι η τιμή που προκύπτει από την ζήτηση, ενώ το SQ σημαίνει η τιμή που προκύπτει από την προσφορά. Είναι τιμές δηλαδή, και το S και το D εδώ είναι συναρτήσεις που αποδίδουν, δέχονται σαν όρισμα την ποσότητα και αποδίδουν την τιμή. Αυτές οι συναρτήσεις, σας θυμίζω, ότι αναφέρονται στην αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς, έτσι όπως την έχουμε δει λίγο πιο πριν. Αυτό εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα ισορροπίας της αγοράς, όπου παριστάνουμε τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς διαγραμματικά. Παρατηρήστε ότι αυτές εδώ οι καμπύλες σε κάποιο σημείο τέμνονται. Το σημείο το μίσθος που αντιστοιχεί στην ισορροπία της αγοράς μπορεί να υπολογιστεί με αυτούς εδώ, τους όρους. Λοιπόν, η ποσότητα της ισορροπίας είναι A-C διά B-D και η τιμή της ισορροπίας προκύπτει από αυτό εδώ το κλάσμα AD-BC διά B-D. Πρώτος μας στόχος, λοιπόν, είναι να υπολογίσουμε αυτές τις τιμές. Αν με λίγα λόγια έχουμε σαν δεδομένο τις αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, τις καμπύλες δηλαδή, τις εξισώσεις που περιγράφουν τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε αυτές εδώ τις ποσότητες. Ο πρώτος τρόπος, κυρίες και κύριοι, και ο πιο απλός και ο πιο γρήγορος, είναι να ενσωματώσουμε αυτές τις εξισώσεις μέσα στην εντολή solve του Maxima και να γράψουμε αυτήν εδώ ακριβώς την εντολή. Μέσα δηλαδή στην εντολή solve, να δηλώσουμε ότι το A-BQ που αντιστοιχεί στη ζήτηση ισούται με το C-DQ που αντιστοιχεί στην προσφορά και να λύσουμε αυτή την εξίσωση ως προς Q. Και θα πάρουμε την λύση ως προς Q όπως την έχουμε δει πιο πριν. Αυτή είναι εδώ την ποσότητα δηλαδή. Προσέξτε ότι θα πάρουμε την ποσότητα και όχι την τιμή αν το λύσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Δεύτερος τρόπος, κυρίες και κύριοι, είναι να υπολογίσουμε την ισορροπία της αγοράς χρησιμοποιώντας δύο επώνυμες παραστάσεις. Με λίγα λόγια, να δώσουμε το όνομα D, για παράδειγμα, σε μια παράσταση που αναφέρεται στη ζήτηση, όπως είναι τούτη εδώ, να δώσουμε το όνομα S σε μια παράσταση που αναφέρεται στην προσφορά, όπως είναι τούτη εδώ, και στη συνέχεια να καλέσουμε τη συνάρτηση, την εντολή, αν θέλετε, solve του Maxima, γράφοντας εδώ D ίσον S, με λίγα λόγια ζήτηση ίσον προσφορά, ισοδύναμα μπορεί να γράψετε και S ίσον D, και να λύσουμε ως προς Q. Και πάλι θα βρούμε την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ισορροπία της αγοράς. Αυτός είναι ένας δεύτερος τρόπος να το κάνουμε. Υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό που πιο πριν είχαμε διευκρινίσει, δηλαδή γράφοντας τις εξισώσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς ως συναρτήσεις, ως προς το Q, ως προς την ποσότητα. Ορίζουμε λοιπόν εδώ στη γραμμή 1, κυρίες και κύριοι, το D που αντιστοιχεί στην τιμή της ζήτησης ως A-B επί Q και την SQ που αντιστοιχεί στην τιμή της προσφοράς. Το ορίζουμε ως συνάρτηση D, SQ, συγγνώμη, ίσον C συν D επί Q. Στη συνέχεια, καλούμε την εντολή solve εδώ, στη γραμμή 3, όπου λύνουμε πια την εξίσωση DQ ίσον SQ, κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε κάνει και πιο πριν δηλαδή, ως προς Q. Παρατηρήστε τώρα ότι μπορούμε να εξάγουμε την ποσότητα της ισορροπίας από τη λύση μέσα από την κλίση της εντολής RHA,
RHS, δηλαδή το right hand side αυτής της παράστασης, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση D με όρισμα την ποσότητα Q0, την ποσότητα ισορροπίας, για να βρούμε στη γραμμή 5 την τιμή της ισορροπίας. Ο τρόπος αυτός, ο οποίος χρησιμοποιεί, αν έχετε παρατηρήσει, 5 εντολές αντί για ένα, όπως είχαμε δει στον πρώτο τρόπο, είναι μεν λίγο πιο κοπιαστικός, αλλά εάν πρόκειται να κάνουμε διάφορους υπολογισμούς και περαιτέρω υπολογισμούς πάνω στην ισορροπία της αγοράς, σίγουρα μας βολεύει πολύ περισσότερο και τον προτιμούμε. Το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συναρτήση ζήτησης και προσφοράς για να βρούμε την τιμή που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη ποσότητα, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πάνω στην ισορροπία ή όχι, όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους τρεις τρόπους σταδιακά μέσα από την κλίση του προγράμματος Demand Supply 01 που σας δίνεται από εδώ. Σας υπενθυμίζω ότι τούτες εδώ, αυτή εδώ η γραφή με μπλε γράμματα, με έντονα μπλε γράμματα, είναι αντιστοιχεί σε κάποιο αρχείο το οποίο έχει ενσωματωθεί σε αυτήν εδώ την παρουσίαση και μπορείτε να το κατεβάσετε και εσείς και να το δοκιμάσετε. Για να το δούμε λοιπόν. Είναι τούτο εδώ το πρόγραμμα. Αυτή εδώ η εντολή, σας υπενθυμίζω ότι λύνει την ισορροπία της αγοράς με ενσωμάτωση των εξισώσεων ζήτησης και προσφοράς. Αυτή εδώ είναι η γραφή που παριστάνει την καμπύλη ζήτησης. Αυτή εδώ είναι η γραφή που παριστάνει την καμπύλη της προσφοράς. Εδώ χρησιμοποιούμε το ίσον που σημαίνει ζήτηση ισούται με προσφορά και λύνουμε αυτή την εξίσωση προς Q, ως προς τη μεταβλητή Q. Η απάντηση που θα πάρουμε είναι τούτο εδώ το κλάσμα, που σημαίνει ότι στην ισορροπία της αγοράς η ποσότητα Q είναι τόση. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, στις παρακάτω εντολές, μπορούμε να ορίσουμε δύο επώνυμες παραστάσεις. Εδώ ορίζω τη ζήτηση, συγγνώμη, με το D και ακριβώς από κάτω την προσφορά με το S και στη συνέχεια καλώ την συνάρτηση, την εντολή solve με το D ίσον σε. S, συγγνώμη. Προσέξτε λίγο, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτές τις αγγείλες ή και όχι. Σας υπενθυμίζω ότι αν έχουμε πολλές εξισώσεις θα πρέπει να βάλουμε τις αγγείλες υποχρεωτικά. Αν έχουμε μόνο μία, όπως εδώ, η τοποθέτηση αγγειλών είναι προαιρητική. Η απάντηση που θα πάρουμε και πάλι βέβαια είναι ίδια. Απλά εδώ έχουμε πάρει την ποσότητα της ισορροπίας και χρησιμοποιώντας μία από τις παραστάσεις D ή S μπορούμε να ζητήσουμε να μας υπολογιστεί και η τιμή της ισορροπίας. Ακόμα πιο αναλυτικά, όπως έχουμε πει, είναι να χρησιμοποιήσουμε εξισώσεις για τις καμπύλες ζήτησης, συγγνώμη, συναρτήσεις για τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς. Για παράδειγμα, εδώ ορίζουμε τη συνάρτηση της προσφοράς με το A-B επί Q. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό που εδώ ονομάζουμε ορισμό συνάρτησης αντιστοιχεί, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, στην αντίστροφη συνάρτηση της ζήτησης. Με λίγα λόγια, μην μπερδεύετε τον όρο συνάρτηση, έτσι όπως τον χρησιμοποιούμε σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα όπως είναι το Maxima, με τον όρο συνάρτηση ζήτησης, όπως μας τον εξηγεί η οικονομική θεωρία. Λοιπόν, από κάτω ακριβώς ορίζουμε την προσφορά. Για τους λόγους τους οποίους θέλουμε να κάνουμε τους υπολογισμούς, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει σημασία αν θα κάνουμε πρώτα τον ορισμό της ζήτησης ή μετά τον ορισμό της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά. Μπορείτε να τα κάνετε όπως θέλετε. Εγώ ακολουθώ την παράδοση που λέει ότι πρώτα ορίζουμε τη ζήτηση και μετά την προσφορά, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τους υπολογισμούς και την πορεία των υπολογισμών έτσι όπως θα τα κάνετε εσείς. Και πάλι καλούμε την εντολή solve να λύσει την ισορροπία της αγοράς ως DQ ίσον SQ. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το μέρος εδώ της παράστασης σημαίνει ότι η λύση θα αποθηκευτεί στη μεταβλητή solve. Αυτό το solve είναι ένα όνομα μεταβλητής που εσείς μπορείτε να το αλλάξετε αν θέλετε. Και πάλι εδώ παίρνουμε την ποσότητα. Από αυτήν εδώ την παράσταση για να εξάγουμε το δεξί της μέρος πάνω στη μεταβλητή Q0 χρησιμοποιούμε την εντολή RHS SOL 1, το πρώτο στοιχείο της λίστας SOL δηλαδή, για να πάρουμε αυτήν εδώ την παράσταση που αντιστοιχεί στην ποσότητα της ισορροπίας της αγοράς και στη συνέχεια καλούμε τη συνάρτηση ζήτησης για να βρούμε την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την ποσότητα, η οποία είναι τούτη εδώ. Αυτή εδώ η παράσταση μπορεί να απλοποιηθεί, με λίγα λόγια να παραγοντοποιηθεί αν θέλετε, καλώντας την εντολή factor στο Maxima, έτσι ώστε να κάνει τις πράξεις και να μην έχουμε δύο κλάσματα, αλλά ένα. Και θα πάρετε στη συνέχεια
αυτήν εδώ την παράσταση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι τρεις τρόποι θα σας οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, εξαρτάται όμως από κανείς τι θέλει στη συνέχεια. Για πολύ απλή και γρήγορη επίλυση λοιπόν της ισορροπίας της αγοράς, χρησιμοποιούμε την ενσωμάτωση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς στην εντολή Solve. Για λίγο πολυπλοκότερους υπολογισμούς και λίγο πιο ευέλικτους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε επώνυμες παραστάσεις. Για αρκετά πιο σύνθετα προβλήματα χρησιμοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε συναρτήσεις για τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς. Γενικά θέλω να σας πω ότι αν ο στόχος μας είναι να υπολογίσουμε μόνο την ποσότητα ισορροπίας και οι τρεις τρόποι είναι ισοδύναμοι. Από εκεί και μετά η εκλογή του τρόπου έγκυται στο γεγονός του τι θέλουμε να υπολογίσουμε παρακάτω. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε κι άλλους υπολογισμούς, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Οπότε, γενικά, σας λέω ότι θα είναι προτιμότερο να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο, χρησιμοποιώντας, δηλαδή, κυρίες και κύριοι, την επίλυση μέσω των συναρτήσεων και γράφοντας αυτήν εδώ την εντολή για να βρούμε, καταρχήν, την ποσότητα της ισορροπίας και στη συνέχεια καλώντας την εντολή που μας δίνει την ζήτηση σε αυτό το σημείο, να υπολογίσουμε πώς είναι και η τιμή. Όπως καταλαβαίνετε, στην ισορροπία της αγοράς μπορεί κανείς ισοδύναμα να γράψει αυτήν εδώ την παράσταση. Με λίγα λόγια, να υπολογίσει την τιμή της ισορροπίας, είτε καλώντας τη συνάρτηση ζήτησης, είτε καλώντας τη συνάρτηση προσφοράς. Είτε δηλαδή αντιστοιχώντας το σημείο της ισορροπίας πάνω στην καμπύλη της ζήτησης, είτε πάνω στην καμπύλη της προσφοράς. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, στην ισορροπία αυτά τα δύο σημεία συμπίπτουν και θα πάρουμε ακριβώς την ίδια λύση. Και αυτή εδώ η ποσότητα και αυτή εδώ, όπως θα δείτε και εδώ πέρα τώρα, μπορεί να μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, και αυτή εδώ η ποσότητα και αυτή εδώ απλοποιούνται, παραγοντοποιούνται, αν θέλετε, στην ίδια τελική λύση. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους τρεις τρόπους μπορούμε να υπολογίσουμε την ισορροπία της αγοράς, αν έχουμε στη διάθεσή μας τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς ή αν θέλετε τις αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, όπως σας βολεύει εσάς καλύτερα. Για να δούμε και κάτι ακόμα. Ένας άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να υπολογίσουμε την ισορροπία της αγοράς, πολύ πιο κοντά στο μαθηματικό φορμαλισμό και στη μαθηματική τυπικότητα, είναι να λύσουμε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, γραμμικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, αντί να γράψουμε τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς με αυτόν εδώ τον τρόπο, όπως δηλαδή έχουμε συνηθίσει από ένα βιβλίο οικονομικής θεωρίας, μπορούμε κάνοντας ένα μικρό μετασχηματισμό να τον γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Με λίγα λόγια, να μεταφέρουμε τους γνωστούς και από αγνώστους από το ίδιο μέρος. Βλέπετε ότι εδώ οι μεταβλητές μας είναι η τιμή P και η ποσότητα Q, που είναι από το αριστερό μέρος των εξισώσεων, με τους συντελεστές τους. Μονάδα εδώ, συν B, μείον C, εδώ και εδώ, και έχοντας τους σταθερούς όρους από το δεξί μέρος. Ένα τέτοιο σύστημα, κυρίες και κύριοι, μπορεί να περιγραφεί από δύο μήτρες, από δύο πίνακες, τη μήτρα συντελεστών Α, που εδώ είναι το 1, το B και το μείον D, έτσι όπως το γράφουμε εδώ. Λοιπόν, ας δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι μπορούμε να κάνουμε σε περιπτώσεις όπου η ζήτηση και η προσφορά, είτε μία από αυτές, είτε και οι δύο από αυτές, περιγράφονται από μη γραμμικές συναρτήσεις. Γενικά, στην περίπτωση που έχουμε πολυονημικές εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς, όπως είναι το παράδειγμα που δείχνουμε στον πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ακριβώς μεθοδολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει και για τις γραμμικές συναρτήσεις και τις γραμμικές εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ θεωρούμε λοιπόν ότι η ζήτηση, αυτή η κόκκινη καμπύλη, περιγράφεται από μια συναρτησιακή μορφή της, που έχει αυτήν εδώ τη μορφή, δηλαδή 69-16 επί Q συν Q τετράγωνο. Είναι τούτη εδώ η καμπύλη. Από την άλλη μεριά, θεωρούμε ότι η προσφορά περιγράφεται από τούτη εδώ την συναρτησιακή μορφή, 9 συν 4 Q συν Q τετράγωνο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάλι ένα σημείο τομής, αν και, όπως καταλαβαίνετε, σε διάφορες άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν 2 και 3 σημεία τομής όταν οι εξισώσεις είναι μη γραμμικές. Παρ' όλα αυτά, δείτε λίγο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε μάθει από τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς
σε αφήνω εδώ την περίπτωση. Ο πιο απλός τρόπος, κυρίες και κύριοι, και μάλλον αν θέλετε όχι ο πιο απλός, αλλά ο πιο συμβατός με αυτά που έχουμε πει, είναι να ορίσετε τη συνάρτηση συζήτησης και προσφοράς με αυτόν εδώ τον τρόπο. Σας θυμίζω ότι αυτό που στο Μαξίμα ονομάζουμε συνάρτηση συζήτησης και προσφοράς με αυτήν εδώ τη μορφή αντιστοιχεί στις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς, επομένως στις αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς έτσι όπως ορίζονται από την οικονομική θεωρία. Επομένως, στη γραμμή 1 γράφουμε το DQ ίσον, άνω και κάτω τελεία ίσον 69, μείον 16 επί Q συν Q τετράγωνο, αυτήν εδώ δηλαδή την παράσταση. Και ακριβώς από κάτω ορίζουμε την τιμή της προσφοράς, το SQ με λίγα λόγια, άνω και κάτω τελεία ίσον 9 συν 4 Q συν Q τετράγωνο. Στη συνέχεια, καλούμε την εντολή solve με την επιλογή DQ ίσον SQ, ως προς Q βέβαια, για να επιλύσει αυτό το σύστημα των εξισώσεων και να μας δώσει την απάντηση στο Q0 με την εντολή RHS SOL 1, που σημαίνει δώσε μου το αριστερό μέρος, συγγνώμη, το δεξί μέρος της παράστασης που προκύπτει από την επίλυση της SOL. Μπορούμε μετά ισοδύναμα, καλώντας το P0 να είναι είτε D είτε Q, είτε S, συγγνώμη, ως προς το Q0, να μας δώσει την τιμή της ισορροπίας. Και εδώ σας δίνω και μερικές εντολές, αν θέλετε, να κάνετε τη γραφική παράσταση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν νομίζω να χρειάζεται περισσότερο επεξήγηση. Ας δούμε λοιπόν εδώ τώρα στην πράξη, χρησιμοποιώντας το αρχείο που επισυνάπτεται μέσα στην παρουσίαση με αυτό εδώ το όνομα, πώς μπορούμε να επιλύσουμε το DQ SQ όταν ισχύουν αυτές εδώ οι εξισώσεις. Το ανοίξουμε. Λοιπόν, αν θυμάστε, κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχουμε δει στις γραμμικές εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς. Ορίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης με αυτόν εδώ τον τρόπο, τη συνάρτηση της προσφοράς με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και στη συνέχεια γράφουμε την εντολή solve για να επιλύσουμε ως προς Q. Εδώ έχουμε πάρει την τιμή 3, που σημαίνει ότι όταν το Q είναι 3, το DQ ισούται με το SQ. Από αυτήν εδώ την παράσταση, αν θα πάρουμε το δεξί της μέρος, που είναι το 3, με αυτήν εδώ την εντολή, θα αποθηκεύσουμε το 3 στην μεταβλητή Q0 και με βάση το Q0, καλώντας είτε την ζήτηση είτε ισοδύναμα την προσφορά, μπορούμε να βρούμε την τιμή της ισορροπίας, που όπως καταλαβαίνετε είτε στο S είτε στο Q είτε στο D, αυτά εδώ ταυτίζονται. Και από εδώ να δούμε βέβαια και το γράφημα, αν αυτό είναι επιθυμητό και αν μας το ζητάει η αντίστοιχη άσκηση. Λοιπόν, για να δούμε κάτι ακόμα. Ένας από τους επιπλέον υπολογισμούς που πολλές φορές μας ζητείτε να κάνουμε πάνω στην ισορροπία της αγοράς, είναι να υπολογίσουμε, αν θέλετε καλύτερα, τη λεγόμενη υπερβάλλουσα προσφορά. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Δεν θέλω να σας κουράσω με τις υποθέσεις της οικονομικής θεωρίας. Πρακτικά σημαίνει να μελετήσουμε και να υπολογίσουμε μία απόσταση, όπως είναι η απόσταση ανάμεσα στα σημεία B και C, όπως βλέπετε εδώ στο διάγραμμα. Με δεδομένη την καμπύλη προσφοράς που παριστάνεται με την κόκκινη εδώ γραμμή και την καμπύλη της, με δεδομένη την καμπύλη της ζήτησης που παριστάνεται εδώ με την κόκκινη γραμμή και την καμπύλη της προσφοράς, η οποία παριστάνεται με την μπλε γραμμή, έχουμε ένα σημείο ισορροπίας, το α. Από εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα και την τιμή της ισορροπίας, κυρίες και κύριοι. Ας υποθέσουμε όμως τώρα ότι η προσφορά δεν αντιστοιχεί στο σημείο α, αλλά στο σημείο β, σε αυτό εδώ, στο σημείο β με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ο παραγωγός παράγει τόση ποσότητα, εδώ που είμαστε στο Q ίσον 3 και όχι εδώ που είμαστε στο Q ίσον 2. Αυτή εδώ η απόσταση, η οποία αντιστοιχίζει την τιμή που παρατηρούμε πάνω στην καμπύλη της προσφοράς με την τιμή πάνω στην καμπύλη της ζήτησης, η οποία με τη σειρά της αντιστοιχεί σε μια άλλη ποσότητα, με λίγα λόγια, σε αυτό εδώ το σημείο β, όταν ο παραγωγός παράγει β, η τιμή που ζητάει αντιστοιχεί σε αυτό το σημείο β. Σε αυτήν την τιμή όμως ο καταναλωτής ζητάει μια άλλη ποσότητα, η οποία είναι διαφορετική από αυτή που παράγει ο παραγωγός. Αυτή η διαφορά στις δύο ποσότητες
Στην ποσότητα δηλαδή που παράγει ο παραγωγός και στην ποσότητα που ζητάει ο καταναλωτής, λέγεται υπερβάλλουσα προσφορά. Είναι παραπάνω προσφορά από αυτή που μπορεί να αντέξει η αγορά. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι, αν έχουμε στη διάθεσή μας αυτές τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς και επίσης μας δοθεί ένα σημείο πάνω στην καμπύλη ζήτησης, όπως είναι το Β, να υπολογίσουμε πώς είναι αυτή η υπερβάλλουσα προσφορά. Πώς είναι, με λίγα λόγια, είναι η απόσταση ανάμεσα στα σημεία B και C. Για κοιτάξτε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ. Καταρχήν, ορίζουμε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που αντιστοιχούν στις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς, έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι στιγμής. Με λίγα λόγια, ορίζουμε τις συναρτήσεις στο μαξίμα DQ και SQ. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλύσουμε αυτή την ισορροπία για να βρούμε το σημείο ισορροπίας με αυτόν εδώ τον τρόπο, αν αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Εναλλακτικά, μπορούμε και να το παρακάμψουμε, αν δεν μας ζητείτε το σημείο ισορροπίας. Λοιπόν, στη συνέχεια, ορίζουμε ένα σημείο που εδώ εγώ το έχω ονομάσει Q1 Sub, που σημαίνει την τιμή της ποσότητας που δίνει ο παραγωγός και εδώ ισούται με το 3. Αυτό είναι μέρος των δεδομένων του προβλήματος και πρέπει να το ξέρουμε από την εκφώνηση της άσκησης ή να μπορούμε να το υπολογίσουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Και υπολογίζουμε, κυρίες και κύριοι, το εξής. Κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι. Βρίσκουμε την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την ποσότητα. Με λίγα λόγια, καλούμε τη συνάρτηση S που αντιστοιχεί στην καμπύλη της προσφοράς ως προς αυτή την ποσότητα. Προσέξτε λίγο εδώ, ο υπολογισμός δεν είναι ισοδύναμος εδώ του S και του D. Με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση ζήτησης για αυτήν εδώ την ποσότητα και να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επιλύουμε αυτή την εξίσωση τώρα πια της ζήτησης ως προς αυτό το P1, ως προς Q, για να πάρουμε την τιμή, μέσω της τιμής, να πάρουμε την ποσότητα, συγγνώμη, που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και στη συνέχεια, υπολογίζουμε την ποσότητα Q1 Demand, που σημαίνει την ποσότητα ζήτησης που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την τιμή που προκύπτει από την αντιστοίχηση της ποσότητας του παραγωγού μέσω της εξίσωσης της καμπύλης προσφοράς. Στη συνέχεια δεν μας μένει παρά μία αφαίρεση, να αφαιρέσουμε δηλαδή αυτές τις δύο ποσότητες για να υπολογίσουμε την υπερβάλλουσα προσφορά. Αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να το εξηγήσουμε εδώ ως εξής. Ορίζουμε την καμπύλη της ζήτησης που αντιστοιχεί στην κόκκινη γραμμή εδώ και την καμπύλη της προσφοράς που αντιστοιχεί στην μπλε καμπύλη. Στη συνέχεια, αν μας ζητείτε ή αν χρειαζόμαστε, λύνουμε την ισορροπία της αγοράς για να βρούμε το σημείο Α. Διαφορετικά μπορούμε να το παρακάμψουμε. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα που σας δίνω εδώ, κάτι τέτοιο δεν ζητείτε. Επομένως, μπορείτε, αν θέλετε, να παρακάμψετε την επίλυση της ισορροπίας αγοράς και να υπολογίσετε με λίγα λόγια το σημείο Α. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε το σημείο Β ως προς την ποσότητα. Δηλαδή, να δώσουμε σαν δεδομένο στο πρόβλημα αυτό το 3 εδώ, την ποσότητα του προϊόντος που επιλέγει να παράξει ο παραγωγός. Στη συνέχεια, για να βρούμε την τιμή που αντιστοιχεί στο Β, καλούμε τη συνάρτηση προσφοράς και όχι τη συνάρτηση ζήτησης. Δεν είναι δηλαδή ισοδύναμες οι δύο κλήσεις όπως το κάναμε παλιότερα με το Α εδώ, που είναι το σημείο της ισορροπίας. Για αυτήν εδώ την τιμή τώρα, μεταφερόμαστε πάνω στην καμπύλη της ζήτησης για να βρούμε την αντίστοιχη τιμή. Με λίγα λόγια, τα σημεία B και C έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Η προβολή τους πάνω στον κάθετο άξονα της τιμής είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά θα πρέπει να λύσουμε τώρα την εξίσωση της ζήτησης, αυτήν εδώ την καμπύλη δηλαδή, ως προς Q, για να βρούμε ποια είναι η ποσότητα που αντιστοιχεί στο C πάνω στην καμπύλη της ζήτησης. Να βρούμε, με λίγα λόγια, αυτό εδώ το σημείο. Αφού το υπολογίσουμε, αυτό εδώ το σημείο, και έχοντας δεδομένο τούτο εδώ, αυτό που μετράμε είναι αυτή εδώ η απόσταση, η οποία αν την προβάλλετε και πάνω στον κάθετο άξονα, συγγνώμη, πάνω στον οριζόντιο άξονα, είναι ακριβώς η ίδια. Θα το κάνουμε αυτό εδώ, καλώντας το πρόγραμμα Access Apply, το οποίο πάλι σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από την παρουσίαση σαν επίσης ένα πτώμενο αρχείο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ορίζουμε, σας το ξαναλέω, τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη της ζήτησης, ορίζουμε στο μαξίμα τη συνάρτηση που αντιστοιχεί στην καμπύλη της προσφοράς και στη συνέχεια, αν χρειάζεται, λύνουμε ως προς την ισορροπία. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ξαναπώ ότι
Εδώ, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν είναι κάτι που χρειάζεται. Δηλαδή, τα βήματα που γράφουμε εδώ, solve, ίσον solve, dq, ίσον sq, q0, p0 κτλ., δεν είναι κάτι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Γενικά, όμως, σε άλλα πιο σύνθετα προβλήματα μπορεί να σας χρειαστεί, οπότε είναι καλό να ξέρετε πώς γίνεται. Λοιπόν, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ορίζουμε την ποσότητα πάνω στην οποία ο παραγωγός επιλέγει να παράξει προϊόν. Αυτό εδώ είναι μέρος της εκφώνησης του προβλήματος συνήθως. Και εδώ το ορίζουμε σαν την τιμή να πάρει, αυτή τη τιμή να πάρει το 3. Τρεις μονάδες προϊόντος δηλαδή επιλέγει να παράξει ο παραγωγός, κάτι που είναι περισσότερο από το 2 που έχουμε υπολογίσει εδώ. Με λίγα λόγια είμαστε πάνω από την ισορροπία της αγοράς. Αυτή εδώ η παράσταση θα μας δώσει την τιμή που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την καμπύλη της προσφοράς, στο επίπεδο παραγωγής 3, που είναι το 14, αρκετά πάνω από την τιμή της ισορροπίας της αγοράς, που είναι το 10. Εφόσον είμαστε σε μια τιμή παραπάνω από την ισορροπία της αγοράς, σημαίνει ότι η ζητούμενη ποσότητα δεν θα είναι, όπως την έχουμε υπολογίσει εδώ, 2, αλλά θα είναι κάτι λιγότερο. Πόσο θα είναι αυτό εδώ? Για να βρούμε, κυρίες και κύριοι, την ποσότητα της ζήτησης, πάνω στην καμπύλη ζήτησης, ως προς μια δεδομένη τιμή, θα πρέπει να λύσουμε αυτήν εδώ την εξίσωση. Το DQ δηλαδή να ισούνται με το P1, όπου το P1 το έχουμε υπολογίσει, αν θυμάστε, πάνω στην συνάρτηση της προσφοράς. Η επίλυση θα μας δώσει την τιμή 6.5. Αυτό το 6.5, όπως βλέπετε, είναι κάτω από την τιμή που υπολογίζει, από την τιμή που παράγει ο παραγωγός και αρκετά κάτω και από την τιμή της ισορροπίας της αγοράς. Εφόσον με λίγα λόγια η τιμή είναι παραπάνω από την ισορροπία της αγοράς, προφανώς η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται. Στη συνέχεια μπορούμε να βρούμε αυτή την ποσότητα, καλώντας αυτήν εδώ την παράσταση, να την αποθηκεύσουμε δηλαδή στην μεταβλητή Q1 Demand και να υπολογίσουμε, κυρίες και κύριοι, την παράσταση Xsupply που αντιστοιχεί στην διαφορά αυτών των δύο σημείων, για να βρούμε πόση είναι η υπερβάλλουσα προσφορά. Αυτή εδώ η παράσταση, έτσι όπως την έχουμε γράψει εδώ, που σε αυτό το πρόβλημα μας έδωσε την απάντηση 9.5, είναι η λεγόμενη υπερβάλλουσα προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να την υπολογίσουμε. Ένα θέμα το οποίο θα, τουλάχιστον μαζί, θα το δούμε στο μέλλον, για όσους από εσάς επιλέξει το μάθημα ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4, κυρίες και κύριοι, είναι το λεγόμενο μοντέλο της αράχνης για τον υπολογισμό της ισορροπίας της αγοράς και τις ταλαντώσεις γύρω από αυτές τις τιμές. Το μοντέλο της αράχνης είναι σχετικά απλό και τι μας δείχνει? Μας δείχνει τη σταδιακή προσέγγιση της ισορροπίας της αγοράς μέσα από διακυμάνσεις της τιμής ποσότητας ισορροπίας. Αν ξεκινήσουμε, για παράδειγμα, από ένα τέτοιο σημείο όπως είναι εδώ, παρόμοιο με αυτό που είχαμε δει πριν, τότε, κάνοντας αυτήν εδώ την περιοδική κίνηση, τόσο οι τιμές της ποσότητας, όσο και η ποσότητα του προϊόντος στην ισορροπία, προσεγγίζονται σταδιακά και όχι μόνο μιας, όπως συνήθως βλέπουμε στα εισαγωγικά, στην εισαγωγή στα οικονομικά. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις για τις οποίες είναι χρήσιμο ένα τέτοιο μοντέλο και να μελετήσουμε δηλαδή την σταδιακή προσέγγιση του σημείου της ισορροπίας μέσα από πιθανές διακυμάνσεις που έχει τόσο η ποσότητα όσο και η τιμή της ισορροπίας. Κάτι τέτοιο περιγράφεται, κυρίες και κύριοι, σε τούτην εδώ την ιστοσελίδα, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε αναλυτικότερα και να έχετε έτσι μια καλύτερη ιδέα. Δεν είναι κάτι βέβαια το οποίο χρειάζεται να ξέρετε για αυτό το μάθημα ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 ή να κατανοήσετε πλήρως αυτό το μοντέλο τώρα. Απλά σας το δείχνω έτσι σαν σημείο προβληματισμού και κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε περισσότερα πράγματα για το μέλλον. Με λίγα λόγια, απλά θέλω να σας τονίσω ότι μελετώντας του κλασικού τύπου ισορροπίας της αγοράς, έτσι όπως έχει περιγραφεί στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και τα πάντα. Εξηγούμε ένα μέρος της πραγματικότητας και όχι το σύνολό της. Εντάξει, υπάρχουν πολλές άλλες λεπτομέρειες που θα πρέπει να μάθετε στη συνέχεια των σπουδών σας. Μία από αυτές είναι και το μοντέλο της αράχνης. Η υπολογιστική μελέτη αυτού του μοντέλου περιγράφεται σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα. Αλλά έτσι κι αλλιώς σας λέω ότι είναι κάτι που θα δούμε στο παρακάτω στο μάθημα. Παρακάτω στο πρόγραμμα σπουδών σας σε ένα άλλο μάθημα. Για σήμερα, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει υπολογισμούς που σχετίζονται με την ισορροπία της αγοράς,
όταν ένας από τους παράγοντές της, εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα η προσφορά, μεταβάλλεται. Θεωρήστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε μία δεδομένη καμπύλη ζήτησης, η οποία παριστάνεται με την μπλε καμπύλη εδώ στον πίνακα και περιγράφεται με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή με το μείον 4Q συν 27, αν πάρουμε έτσι μια εξίσου σαν παράδειγμα, και έχουμε αρχικά την κόκκινη καμπύλη της προσφοράς, η οποία παριστάνεται εδώ με την εξίσωση 2Q συν 9. Στη συνέχεια, για πολλούς και διάφορους λόγους, η καμπύλη αυτή μεταβάλλεται. Και μπορούμε να τη γράψουμε σαν 2Q συν 6. Με λίγα λόγια, έχουμε μια παράλληλη μετατόπιση της προς τα κάτω. Τέτοιες μετατοπίσεις, ξέρετε, μπορούν να συμβαίνουν είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, αυξομειώντας δηλαδή αυτόν εδώ το σταθερό όρο, ή πολλές φορές μπορεί και να αλλάξει κλίση. Με λίγα λόγια, μπορεί να αλλάξει αυτός εδώ ο συντελεστής, ή να αλλάξουν και τα δύο μαζί, εξαρτάται από περίπτωση σε περίπτωση. Αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε τώρα είναι πόσο μεταβάλλεται το σημείο της ισορροπίας όταν μεταβάλλεται αυτή η καμπύλη της προσφοράς. Έχουμε δηλαδή μεταβολή των παραγόντων που καθορίζουν την ισορροπία και στη συνέχεια διάφορους άλλους υπολογισμούς πάνω σε αυτή. Πόσο μεταβάλλεται, για παράδειγμα, η τιμή της ισορροπίας, πόσο μεταβάλλεται η ποσότητα της ισορροπίας, πόσο μπορούν να μεταβληθούν, για παράδειγμα, το ολικό έσοδο της επιχείρησης και ούτω καθεξής. Πολλά, πολλά πράγματα γύρω από αυτό εδώ. Πάμε λίγο να τα υπολογίσουμε, κυρίες και κύριοι. Στο συγκεκριμένο θέμα, σας το ξαναλέω, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πόσο μεταβάλλεται το σημείο της ισορροπίας. Αρχικά, λοιπόν, ορίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης, έτσι όπως ξέρουμε, με το DQ και την συνάρτηση προσφοράς στην αρχή. Εδώ την παριστάνουμε με το σύμβολο S1. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να το παριστήσετε με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Λύνουμε την ισορροπία της αγοράς με την εντολή Solve, DQ ίσον S1Q. Εδώ έχω παραλείψει το ως προς Q. Σας θυμίζω ότι αν δεν το βάλουμε αυτό, το υπονοείται. Και υπολογίζουμε στη συνέχεια το P1 και το Q1, συγγνώμη, και το P1. Με λίγα λόγια, την ποσότητα και την τιμή που αντιστοιχεί στην ισορροπία της αγοράς όταν η προσφορά περιγράφεται από την καμπύλη S1. Κάνουμε τον ίδιο υπολογισμό για την καμπύλη S2, αφού ορίσουμε την καμπύλη S2 μέσα από τη συνάρτηση στο μαξίμα S2Q, 2Q συν 6. Βλέπετε ότι αυτό το 9 που είναι εδώ έχει μεταβληθεί σε 6. Και στη συνέχεια κάνουμε πάλι την επίλυση DQ ίσον S2Q. Θα πάρουμε μια νέα ποσότητα το Q2 και μια νέα ποσότητα το P2 και προσέξτε ότι απλά εδώ υπολογίζουμε το ΔΚ και ΔΠ. Με λίγα λόγια, πόσο μεταβάλλεται η ποσότητα και πόσο μεταβάλλεται η τιμή. Ας δούμε λίγο το πρόγραμμα Supply Shift το οποίο σας δίνεται εδώ. Να δούμε με λίγα λόγια τον υπολογισμό στην πράξη. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι ορίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στην καμπύλη ζήτησης του γραφήματος με αυτόν εδώ τον τρόπο, την πρώτη συνάρτηση προσφοράς που αντιστοιχεί στην πρώτη καμπύλη προσφοράς με αυτόν εδώ τον τρόπο και στη συνέχεια καλούμε την επίλυση. Η επίλυση μας λέει ότι η ισορροπία επιτυγχάνεται στο Q ίσον 3 και αυτή την τιμή 3 μπορούμε να την πάρουμε με αυτόν τον τρόπο εδώ στο Q1. Και στη συνέχεια να καλέσουμε τη συνάρτηση ζήτησης ως προς το Q1. Μιας και είμαστε στην ισορροπία, το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρουμε αν εδώ αντί για D γράψουμε S. Καλέσουμε S1, συγγνώμη. Καλέσουμε δηλαδή τη συνάρτηση παραγωγής. Στο σημείο λοιπόν 3 και 15, η ποσότητα ίσον 3, τιμή ίσον 15, έχουμε το πρώτο σημείο ισορροπίας. Αν ορίσουμε μια νέα καμπύλη για την προσφορά μέσω της συνάρτησης S2Q ίσον 2επί Q συν 6, μπορούμε να καλέσουμε τώρα την επίλυση με την εντολή Solve DQ ίσον S2 για να υπολογίσουμε ένα νέο σημείο ισορροπίας που εδώ, όπως βλέπετε, επιτυγχάνεται όταν το Q είναι 7 δεύτερα. Την τιμή αυτή 7 δεύτερα, 3,5, σας θυμίζω ότι πριν ήμασταν στο 3, τώρα έχουμε πάει στο 3,5, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή Q2 με τούτον εδώ τον τρόπο, δηλαδή γράφοντας Q2 άνω και κάτω τελεία RHS right hand side της μεταβλητής SOL1. SOL1 είναι τούτη εδώ η ποσότητα. Λοιπόν, και στη συνέχεια να καλέσουμε τη συνάρτηση D, τη ζήτηση δηλαδή, για να υπολογίσουμε την τιμή που αντιστοιχεί στην δεύτερη ισορροπία.
Σας θυμίζω ότι εδώ είχαμε την τιμή, η τιμή ήταν 15, τώρα έχουμε πάει στο 13. Έχει πέσει με λίγα λόγια και η τιμή και έχει αυξηθεί η ποσότητα. Τώρα, το ΔΕΛΤΑ-Q που αντιστοιχεί στη μεταβολή του προϊόντος της ισορροπίας μπορεί να υπολογιστεί σαν Q2-Q1 και βλέπετε ότι είναι ένα δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι το Q2 είναι μεγαλύτερο από το Q1 κατά μισή μονάδα, ενώ τη διαφορά στην τιμή μπορούμε να την υπολογίσουμε με το P2-P1 και είναι -2. Η αρνητική τιμή σημαίνει ότι η τιμή έχει πέσει. Με λίγα λόγια, όταν έχουμε μια παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα κάτω, όπως πολύ εύκολα μπορείτε να καταλάβετε και από το διάγραμμα, η ποσότητα στην ισορροπία αυξάνεται, η τιμή μειώνεται. Το διάγραμμα μπορείτε να το πάρετε με τούτην εδώ την εντολή, έτσι όπως το έχουμε περιγράψει και εδώ. Αυτό εδώ το βλέπετε και εσείς μόνοι σας, ότι πηγαίνοντας από εδώ προς τα εδώ, στο σημείο αυτό εδώ έχουμε αύξηση της ποσότητας στην ισορροπία και μείωση της τιμής. Το πόσο είναι αυτή η αύξηση και η μείωση μπορείτε να το υπολογίσετε με τον τρόπο που έχουμε δείξει αμέσως πριν. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, αυτό το μάθημα, θέλω να σας πω ορισμένα σημεία τα οποία μπορείτε, φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα σας έχει θίξει και ο καθηγητής σας στην εισαγωγή στα οικονομικά, γύρω από την αναζήτηση θεμάτων που αφορούν την ισορροπία της αγοράς, έτσι ώστε να έχουμε κάποια παρουσίαση, κάποια εργασία σε ένα από τα επόμενα μαθήματα από εσάς. Να λοιπόν, μερετικά ερωτήματα που σας θέτω, 7 τον αριθμό, και μπορείτε και εσείς βέβαια, ψάχνοντας λίγο τη βιβλιογραφία, να τα βρείτε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, εξηγήστε μάλιστα λοιπόν σε μια σύντομη εργασία παρουσίαση σε τι διαφέρουν οι καμπύλοι ζήτησης από τη συνάρτηση ζήτησης. Ή αντίστοιχα οι καμπύλοι προσφοράς από τη συνάρτηση προσφοράς. Πάρτε όποιο θέμα θέλετε. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα παράδειγμα στο σημερινό μάθημα για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας ζήτησης. Δείξτε μας λίγο τι συμβαίνει με την προσφορά. Πώς δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίστοιχη ποσότητα. Τρίτο θέμα. Πώς μπορεί να υπολογιστεί η σχετική μεταβολή της τιμής μετά από μετατόπιση της ισορροπίας. Είδαμε τις απόλυτες διαφορές και μεταβολές. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετική μεταβολή ή να την κάνουμε ποσοστό. Για παράδειγμα, ότι η ποσότητα, η ζητούμενη ποσότητα όταν έχει μεταβληθεί η ισορροπία είναι συν 5% ή είναι μείον 10%. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να το υπολογίσουμε. Με λίγα λόγια, να κάνετε λίγο πιο πολύπλοκο τον υπολογισμό που σας έδειξα εγώ στο τέλος εδώ της παρουσίασης. Σε πολλά προϊόντα, η ισορροπία της αγοράς μπορεί να υπολογιστεί, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιο τρόπο σε συνεχή μεγέθη. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουμε 1,5 κιλό πατάτες, 2,5 κιλά ρύζι ή 3,1 λίτρα βενζίνης. Όταν όμως έχουμε ακέραια προϊόντα, όπως για παράδειγμα οι σοκολάτες, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι ο υπολογισμός της ισορροπίας της αγοράς θα γίνει με ακέραιες τιμές και όχι με δεκαδικές. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ. Κάτι τώρα πιο γενικό για τη συνέχεια, που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με υπολογισμούς στο Μαξίμα, αλλά νομίζω ότι θα σας προκαλέσει έτσι κάποιος το ενδιαφέρον. Πολλές φορές συναντάμε, κυρίες και κύριοι, τον όρο αποτυχία της αγοράς. Μπορείτε να ψάξετε λίγο για να μου πείτε τι σημαίνει αυτός εδώ όρος και να μου φέρετε ένα-δύο παραδείγματα. Δεν χρειάζεται βέβαια να ξεσκονίσετε όλη την οικονομική θεωρία, εντάξει, και να παρακολουθήσετε τα μισά μαθήματα της σχολής σας. Ενώ κάτι το οποίο μπορείτε έτσι σύντομα και με απλά λόγια να μας πείτε και να μας περιγράψετε τι περίπου σημαίνει, χωρίς να μπαίνετε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και σε μεγάλο βάθος της οικονομικής θεωρίας. Κάτι όμως που έχει μεγάλη σχέση με το μάθημά μας. Μπορείτε να βρείτε λίγο τι σχέση έχουν οι όροι τιμή και πληροφορία. Όταν δηλαδή λέμε ότι η τιμή του προϊόντος είναι αυτή, τι είδους πληροφορίες μας μεταφέρει αυτή η τιμή για το προϊόν. Είναι αυτοί οι δύο όροι σχετιζόμενοι καθόλου. Δηλαδή, αν θέλουμε για παράδειγμα να περιγράψουμε ένα προϊόν, επομένως να έχουμε πληροφορίες για αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό πράγμα να ξέρουμε την τιμή του και πόσο σημαντικό είναι σε σχέση με άλλα πράγματα. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, ένα έτσι πιο φαντεζή θέμα, το οποίο όμως απασχολεί πάρα πολύ την διεθνή ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, είναι αν τελικά υπάρχει κάποια σχέση ή συσχέτιση, αν θέλετε, ανάμεσα στην αγορά και στη δημοκρατία.
Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε αυτό εδώ το ερώτημα ως εξής. Χώρες οι οποίες έχουν περισσότερη ελευθερία στην αγορά τους, έχουν περισσότερη ή λιγότερη δημοκρατία. Χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές, ευνοούν ή όχι την ελευθερία στην αγορά. Αν περιορίσουμε την ελευθερία στην αγορά, σημαίνει ότι θα περιορίσουμε ή θα αυξήσουμε τη δημοκρατία. Αν θα περιορίσουμε τη δημοκρατία, σημαίνει ότι θα έχουμε πιο ελεύθερη ή πιο στενά παρακολουθούμενη αγορά. Και τελειώσαμε εδώ.